ξυπνάτε, βιάστε τα υψώματα. Λυκύρτα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα. Λυκύρτα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα. Σας φίλοι μου, είναι βασικά είναι Τετάρτη. Τετάρτη είναι ακόμα, 12 Δεκάτου. Πάμε προς Πέμπτη. Και χαιρετώ, Ζάκο. Είπαμε μια φορά να κάνουμε και αλλαγή της μέρας. Ναι. Εδώ στα μικρόφωνά μας μπροστά. Θέλω, Ζάκο, να ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο βίντεο που είδα σήμερα. Θα το βάλω και στην περιγραφή. Είναι η τοποθέτηση του Τάκη Λαζαρίδη, ενός αριστερού, ο οποίος ήταν εκπληκτική η τοποθέτησή του, λέγοντας ότι η αριστερά ευθύνεται για τον εμφύλιο και πολλά άλλα. Ανέλαβε και ευθύνες και ο ίδιος για κάποια πράγματα. Τον θαύμασα γιατί ουσιαστικά είπε ότι θα έπρεπε να τιμώνται οι αγωνιστές όχι μόνο της αριστεράς αλλά και της δεξιάς. Είπε πολλά και σημαντικά και θέλω να βάλω και θα βάλω το link του βίντεο για όποιον δεν το έχει δει. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους, αυτό το διάβασα στο Λάλη 3, το έχει πάρει νομίζω από το Μακελιό. Ναι. Έχουμε τους κάποιους χρυσαυγίτες στην Κρήτη που πέταξαν στη θάλασσα Γερμανούς αλληλέγγυους που ήθελαν να στήσουν σκηνές για μετανάστες. Γερμανούς και Ολλανδούς. Ναι. Παρά το γεγονός ότι εγώ δεν πρόσκυμαι στη Χρυσή Αυγή, θεωρώ αυτή την κίνηση και αυτή τη δράση θετική για την Ελλάδα. Εγώ να συμπληρώσω μονάχα ένα στοιχείο ότι μετά από αυτή την κίνηση των κριτικών χρυσαυγητών αποφασίστηκε την μέρα εκείνη σε δύο διαφορετικές συσκέψεις που έγιναν με τους τοπικούς φορείς, έγιναν στο Μαξίμου και οι δύο συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς της Μυτιλήνης και της Σάμου, αποφασίστηκε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ και όλες οι ΜΚΟ οι οποίες πλέον δραστηριοποιούνται σε αυτά τα δύο νησιά που δέχονται και τον κύριο όγκο των προσφυγικών, παύλα μεταναστευτικών ροών σήμερα, να γίνονται κεντρικά μετά από έγκριση του Δημάρχου ή του Οικείου Περιφερειάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει και μπαίνει κάποιος κανόνας τουλάχιστον. Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και οφείλω να επικροτήσω τη δράση της Χρυσής Αυγής που συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό το λέω, επίτρεψε μου, θέλω να υπερθεματίσω λιγάκι, αυτό το λέω σαν απάντηση σε μια ακροάτριά μας που προσωπικά την εκτιμώ ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν θα μας ακούσει αυτή τη φορά, αλλά δεν έχει σημασία. Επειδή στα προηγούμενα ραδιογραφήματα προσέλαβε με πολύ λαθεμένο κριτήριο μια φράση που είπα που διήρκεσε μόνο 15 δευτερόλεπτα, στην οποία φράση επικρότησα το ΕΠΑΜ, αλλά όχι μόνο το ΕΠΑΜ, και τα άλλα κινήματα και τις άλλες ομάδες που κινητοποιούνται για την παρεμπόδιση των πλησιριασμών. Η κοπέλα, παρά την ευρύνεια και την ευρυγνωσία της, που συχνά με έχει εντυπωσιάσει και ακόμα συχνότερα με έχει βοηθήσει στην προσπάθεια ενημέρωσης που κάνουμε, στο συγκεκριμένο σημείο ήταν μονομερής και είδε τη φράση μου αυτή με αμιγώς κομματοειδεολογικά γελιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είπα συγκεκριμένα ότι επικροτώ το ΕΠΑΜ και όλες τις άλλες ομάδες, το ξαναλέω, και εκείνη εξέλαβε ότι από αυτή και μόνο των 15 δευτερολέπτων φράση μου θα μετατρέψω το κανάλι μου σε κανάλι του ΕΠΑΜ, κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι γίνεται το κανάλι, παίρνει θέσεις πολιτικές κτλ. Είναι λάθος, γιατί απέδειξα ότι δεν το κάνω αυτό.
εφόσον τώρα δα επικρότησα και άτομα από τη φυσιαβία για τη δράση τους κατά των αλληλέγγυων. Εγώ θα σε πάρω λίγο από την αρχή, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να τα κοιτάμε όλα με λάθος τρόπο. Δηλαδή έχουμε μάθει να κατηγορούμε τους πάντες και τα πάντα, χωρίς να ποτέ να αναδεικνύουμε τα καλά αν υπάρχουν. Λοιπόν, σε αυτό που είπες για την συνέντευξη του Λαζαρίδη, για παράδειγμα. Φυσικά και δεν έχουμε πει, δεν έχει πει κανένας για την στάση που κράτησε η δεξιά και γενικότερα τα πατριωτικά κινήματα την εποχή του 40-44. Κανένας δεν έχει μιλήσει για το τι έγινε στον Εμφύλιο. Όλοι προσπαθούμε να εξειδανικεύσουμε ή να ωρεοποιήσουμε ανάλογα με τις κομματικές μας, ας πούμε, πεποιθήσεις ή ιδεολογικές προσεγγίσεις. Το ίδιο πράγμα έγινε και για την πολιτική κατάσταση που ακολούθησε μέχρι και το 68, το ίδιο έγινε και για την επταετία, το ίδιο έγινε και για την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Το είδα, ας πούμε, και στην περίπτωση τώρα του ανθρώπου ο οποίος πέθανε του δευτέρου τη τάξη της επταετίας του Πατακού, όπου βγήκανε, βρίσανε, κάνανε, ράνανε, όμως είμαστε εδώ να πούμε τι, ότι ναι μεν έγιναν τραγικά λάθη μέσα στα ιστορικά δεδομένα που έγιναν, μέσα σε μια χώρα η οποία διαλυόταν, που ζούσε στιγμές ακριβώς τις ίδιες που ζούμε εμείς αυτή τη στιγμή, που είχε χρεοκοπήσει 2 χρόνια πριν, που είχε διαλυθεί τελείως. Όχι ακριβώς ίδιες. Αυτό που ζούμε τώρα για μένα... Τώρα είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο, ναι. Ακριβώς, είναι χειρότερο. Και δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτό το πράγμα, ότι αυτή η επταετία βγήκε χωρίς έργα. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να πούμε ότι και χωρίς έργα. Έγιναν τα περισσότερα έργα που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι χουντική, δεν ήμουν καν στην Ελλάδα επί χούντας. Αλλά αυτό που ξέρω, ακούγοντας από τους γύρω μου και από τους μεγαλύτερους μου, είναι ότι δεν φάγανε ότι τρώνε οι σημερινοί δημοκράτες, αφενός, και αφετέρου δεν έχουν κάνει τα έσχη και τους δανεισμούς που κάνουν οι σημερινοί δημοκράτες. Και ό,τι έκανε τέλος πάντων το δημοκρατικό σύστημα μετά από αυτούς. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να σταθώ εγώ στη Χούντα. Δεν θέλω να σταθώ πουθενά ούτε εγώ απολύτως. Απλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λαμβάνοντας κάποια αρνητικά στοιχεία, πολλά αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε η επταετία, δεν πρέπει να κατευθείαν να διαγράφουμε και κάποια πράγματα τα οποία έκανε. Το ότι πήγε και στο τελευταίο χωριό ρεύμα, το ότι πήγε και στο τελευταίο χωριό δρόμος. Εμένα το χωριό μου δεν είχε δρόμο. Τον άνοιξαν τότε. Ομοίως και ρεύμα. Από ό,τι άκουσα, άνοιγε δρόμο στο χωριό του άντρα μου με τη μόμα. Δεν έβαζε τον Μπόμπολα να ανοίγει δρόμους και να πληρώνουμε τα μαλλιοκεφαλά μας σε δύο. Ο Μπόμπολας στις επταετίες ήταν ο πατέρας του Τσίπρα. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να επανέλθω στο Λαζαρίδη. Να αναφερθώ σε ένα μικρό post, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί η Διηνεκής που γράφει στο φόρουμ μου, που μου έκανε την τιμή να γραφτεί στο φόρουμ μου, ήταν μαζί με τον άντρα της πιστή ακροάτρια και είναι και στα ραδιογραφήματα. Η Ρόη, το μικρό της όνομα δεν πιστεύω να την πειράζει που θα την αναφέρω ως Ρόη και τον Πανούλη. Λοιπόν, είπε η Ρόη, έβγε κύριε Λαζαρίδη για τις αλήθειες, οι άνθρωποι αυτοί είναι πατριώτες. Δεν θεωρώ ότι είναι αριστερή, ντε και καλά, ή δεξί, ντε και καλά. Ξέρω ότι είναι πατριώτες. Εύχομαι, λέει, να είστε ειλικρινείς και ανιδιοτελείς και όχι να μιλάτε έτσι για κάποιον δικό σας λόγο που μόνο σας γνωρίζετε. Σε αυτό, Ρόι μου, θα σου πω ότι ακούγοντάς τον, πιστεύω ότι είπε την αλήθεια, επειδή τον ο άνθρωπος μεγαλώνει, αρχίζει και τα λέει ευθέως, βλέπει περισσότερα πράγματα, κάποιοι από εμάς τουλάχιστον, συνειδητοποιεί περισσότερα πράγματα και τα λέει, γιατί τι λόγους θα είχε, είναι μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, λέει, συνεχίζει η Ρόη και λέει, λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στο τι έγινε το 40 ή το 30. Πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται τώρα. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα, λέει. Και οι δυο πλευρές έκαναν λάθη, συμφωνώ, υπήρξαν κάποιοι, παραδείγματος χάρη, ο Π,
εδώ, οχι, πιο πέρα, οξύ, κάπου αλλού, και δεν ξέρω ποιοι άλλοι που φάνηκαν σαν δοσύλλογοι και συνεργάτες των Γερμανοτολιάδων και φέρονται να έχουν κάνει εγκλήματα. Ο Γοργοπόταμος ήταν κοινή νίκη των Ελλήνων, Ζέρβας και Βελουχιώτης, κατά των Γερμανών, την οποία πριν μερικά χρόνια μόνο το ΚΚΕ τη γιόρταζε δυστυχώς. Το τι έκαναν και οι δύο πλευρές των εμφυλίων καταμαρτυρείται από τα μνημεία. Με λιγαλάς, φενεός, τατάρνα, και ίσως άλλα που δεν γνωρίζω. Ιστερόγραφο, έχει ανάλογο μνημείο η αριστερά να μας επιδείξει. Και μη μας αναφέρουν τα μνημεία των Γερμανών, όπως Δίστομο, Καλάβρητα ή άλλα, γιατί αυτά ήταν επί γερμανικής κατοχής. Και θέλω επίσης να διαβάσω αυτό που έγραψα και στο νήμα της Χρυσής Αυγής, αλλά και στο νήμα του Λαζαρίδη εδώ που είναι αριστερός, γιατί για μένα ισχύει το ίδιο πράγμα είτε μιλάμε για δεξιά είτε για αριστερά. Είπα λοιπόν ότι η θέση μου παραμένει και είναι σαφής. Αν θα μπορούσε να μεταμπελοποιήσει κάποιος, οφείλω να το πω και δημόσια αυτό, να καταλάβουν, γιατί άλλοι με λένε αριστεροί, άλλοι με λένε φασιστόμουτρο, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν τη θέση μου επιτέλους. Αν θα μπορούσε να μεταμπελοποιήσει κάποιος ιδεολογικά σήμερα, δεν είναι αριστερή, ούτε δεξιά, γιατί απλά δεν είμαι τίποτα από τα δύο βιτρινάκια που είναι ο σανός που ταΐζουν τα πρόβατα. Αυτοπροσδιορίζομαι ως αντινεοταξίτησα και μόνον. Αυτό εμπεριέχει την απέχθειά μου προς τις κοινές πρακτικές και ναζιστών και δικτατόρων του προλεταριάτου, βλέπε στρατόπεδα συγκέντρωση από τη μία, γκούλαγκα από την άλλη, καθώς και προς τις κοινές λογικές των υποτιθέμενα αντιπάλων δυνάμεων. Βλέπε καθεστώτα ολοκληρωτισμού και απόλυτο έλεγχο του πολίτη. Και το Σοβιέτ και ο Χίτλερ τα ίδια. Έτσι. Αυτά επικρατούν λίγος πολύ σήμερα και σήμερα στο νεοταξικό τοπίο του πλανήτη με μικρές παραλλαγές και με την προβιά της δημοκρατίας για ξεκάρφωμα. Δεν γίνεται να δηλώνω και να νιώθω άνθρωπος που αγαπά τον συνάνθρωπο και ταυτόχρονα με την ίδια ανάσα να στηρίζω ή να επικροτώ οποιονδήποτε πολιτικό φορέα που κατά στρατηγή βάναψα τα εκγενετής δικαιωματικά εκ Θεού, εκ σύμπαντος, εκ πίσως, όπου θέλετε πείτε το, δοθέν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αν το κάνω αυτό, σκοτώνω και εμένα και τα ίδια μου τα παιδιά και γενικότερα ολόκληρη την ανθρωπότητα, τόσο απλό. Συνεπώς είμαι και θα είμαι αντινεοταξίτσα μέχρι θανάτου. Και αυτό είναι η ιδεολογία, παιδιά, που στέκεται απέναντι στην υπαρκτή και εφηρμοσμένη πλέον ιδεολογία. Μία είναι η ιδεολογία, καταλάβετε εδώ, που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων και παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να εμπεδώσουμε πως δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά αυτή τη στιγμή. Οι ίδιοι έφταξαν τα δύο υποτίθεται αντιπαλαδέοι. Υπάρχει μόνο νέα τάξη από τη μία και αντινεοταξίδες από την άλλη. Γιατί είναι σαφές στα δικά μου μάτια ότι το πτέξιμο είναι και στις δύο παρατάξεις. Γιατί είναι σαφές ότι οι ηγέτες αμφωτέρων παρατάξεων έπαιρναν εντολές από το ίδιο αφανές κέντρο εξουσίας και φυσικά οι εργασίες που αναλάμβανε η κάθε μία παράταξη ήταν διαφορετικές, αλλά στο σύνολό τους είχαν στην τελική τον ίδιο στόχο. Γι' αυτό και τώρα που έφτασα στην τελική ευθεία δεν ξεχωρίζει κανείς αν είναι αριστερή ή δεξιά η ιδεολογία που οθεί τους εκάστοτε κρατούντες στις πολιτικές που ασκούν. Γιατί απλούστατα δεν υπάρχει στα υψηλά κλιμάκια, λέω πάντα, δεξιά ή αριστερή ιδεολογία. Έγιναν δύο σε ένα σαν το σαμπουάν και αυτό το ένα λέγεται νέα ρημαδιασμένη τάξη πραγμάτων. Όταν το εμπεδώσουμε αυτό και πάψουμε να τρογόμαστε ή να ψάχνουμε ή να κάνουμε αναλύσεις για το ποια παράταξη των ίδιων δημιουργών έχει περισσότερες ευθύνες, τότε μπορεί να πάμε παραπέρα. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη που σε πήρα μονότερμα, Ζάχο. Όχι, δεν είναι. Ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα γιατί ο κόσμος έχει μάθει να μας κοπανάει την ταμπέλα που τον βολεύει προκειμένου να μην όχι να δεχτεί αυτό που λέμε αλλά να πετάξει, απεκδηθεί από πάνω το, ας πούμε, κάποια την ευθύνη που με τον τρόπο μας του προσάπτουμε. Σε λέει ο αριστερός για παράδειγμα φασιστόμουντρο,
και αμέσως απορρίπτει αυτά που του λες. Ναι. Σε λέει ο δεξιός αναρχοκουμούνι και απορρίπτει αυτά που λες. Είναι ένας τρόπος να αμυνθούν ίσως κάποιοι. Είναι ο δικός μας ο τρόπος όμως να απευθυνθούμε σε αυτό το 5-10% των ανθρώπων που το μυαλό τους έχει δει λίγο πιο πέρα και να τους δώσουμε και το θάρρος και την πληροφορία για να πάνε ένα βήμα πιο κάτω. Εμείς αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος δεν μας. Δεν είναι ιδεολογίες, ρε παιδιά. Ο στόχος επιτέλους είναι να ελευθερώσουμε την Ελλάδα μας. Και πρέπει να ενωθούμε σε αυτό και να μην χωριζόμαστε σε κομματικά μαντριά. Το κέρατό μου και την τρέλα μου. Αναρωτιέμαι ρε Σύζαχο, αν η κοπελιά που μου έγραψε, αν πήγε τελικά στο hot spot, δεν είχα νεότερά της. Ναι. Οι δασκάλες, ναι. Κοίταξε, ναι. Ούτως ή άλλως, εν τέλει δεν πήγανε στα hot spot, πήγανε στα σχολεία τα γειτονικά. Τα οποία παρεμπιπτόντως, και εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ, σε κανένα, προσέξτε τι λέω, σε κανένα απολύτως σχολείο που αντέδρασε, δεν πήγανε παιδιά μεταναστών. Ναι. Όσα σχολεία σήκωσαν τη σημαία εξ αρχής, π.χ. Ωραιόκαστρο, τους πήρανε από το Ωραιόκαστρο και τους πήγανε κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα στα Λαγκαδάδικα. Λοιπόν, τους πήρανε από περιοχές, ας πούμε, στον Ελαιόν, αντί να τους πάνε στα γύρω-γύρω του σχολεία, τους πήγανε αρκετά πιο πέρα. Θέλω να πω το εξής. Τα σχολεία τα οποία αντιδράσανε δεν πήρανε μετανάστες. Και δεν θα πάρουν μετανάστες. Το ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι μέχρι τέλους. Τα μέσα ενημέρωση επικρότησαν όμως τα σχολεία που δέχτηκαν προσφυγόπουλα. Άκου να σου πω, γιατί Βασουλιά. Γιατί πολύ καλή αυτή, ενώ οι άλλοι είναι κακοί. Ακούστε να δείτε. Πάλι θέλει να μας βάλει να διχαζόμαστε. Θα σου πω κάτι και να το καταλάβουν και όλοι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με τα τελευταία επίσημα στοιχεία τα οποία είναι από το Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα υπάρχουν 9 με 10.000 ανήλικοι. Γιατί στείλανε μόνο τους 350? Γιατί στείλανε μονάχα το 3,5% των ανηλίκων που υπάρχουν στην Ελλάδα? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι. Απολύτως τίποτα. Και θέλω να επανέλθω λίγο στο hot spot. Γιατί ένας φίλος μας που τον ξέρεις και εσύ, δεν θα αναφέρω το όνομά του, γιατί δεν ξέρω αν το θέλει, το παλικάρι δούλευε στο hot spot εδώ στο ελληνικό νομίζω, γιατί είχε τέτοιο πρόβλημα επιβίωσης που αναγκαστικά πήγε εκεί να δουλέψει, δεν έβρισκε πουθενά άλλο. Γιατί ξέρεις από μια ηλικία και μετά δεν είσαι για τον κιάδα. Λοιπόν, και του είπε η προϊσταμένη του, ας πούμε, καθάρισε εκεί και της απαντάει, μα οι μουσουλμάνοι, τώρα καθάρισε και οι μουσουλμάνοι τα ξαναλέρωσαν. Και επειδή είπε οι μουσουλμάνοι, απολύθηκε, λες και είναι βρισιά. Είπατε τίποτα κυρίες και κύριοι? Ο ΑΕΟ. Δυστυχώς τα πράγματα έτσι είναι. Οι συντονιστές είναι καθαρά κομματικές επιλογές, καθαρά και εξάστερα. Είναι από ΜΚΟ αυτή. ΜΚΟ, ναι, ναι. Οι συντονιστές έτσι λέγονται. Οι επικεφαλείς ονομάζονται συντονιστές. Ναι, οι συντονιστές είναι όλα παιδιά που μέχρι προχθές ήταν της ΦΑΠΑΣ. Ενώς το 99% από αυτούς τρώγαν φάπες μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Και τώρα γίνανε παιδιά ενός ανώτερου Θεού. Έτσι. Και από πότε οι μουσουλμάνοι έγιναν βρισιά δεν έχω καταλάβει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος ο οποίος μένει σε ένα χώρο που μένουν 8 άτομα σε μια σκηνή ή σε μια παράγκα τέλος πάντων, δεν μπορώ να κάτσω αφού κάθονται όλη μέρα. Γιατί μπορούν να καθαρίζουν δηλαδή, τη λεκάνη τους και πρέπει να πάει καθαρίστρια. Ναι. Αυτό πράγμα δεν μπορεί να το κατανοήσει ο φτωχός μου εγκέφαλος. Επειδή το παλικαράκι ο άνθρωπος αυτός, ο πολύ γλυκός μου φίλος και πολύ αγαπημένος, αντέδρασε γιατί ήταν και πτώμα και είπε αυτή την κουβέντα, είπε οι μουσουλμάνοι τα λερώνουν όσο και να καθαρίζω τα λερώνουν, κάπως έτσι το είπε. Απλά αναφέρθηκε σε μουσουλμάνους που είναι μουσουλμάνοι. Και το θεώρησε η κυρία από τη ΜΚΟ ρατσιστικό και απαράδεκτο.
και τον στείλανε. Το διανοείς αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να το διανοηθώ, το ξέρω τι γίνεται. Γίνεται και ακόμα χειρότερα. Το ρόλο των ΜΚΟ κανένας δεν έχει ακόμα σε αυτό το ρημάδι το μπουρδελιστάν που μένουμε, κανένας δεν έχει καταλάβει το ρόλο των ΜΚΟ. Εγώ ξέρω ότι χρηματοδοτούνται από το κράτος και παίρνουν από το δικό μου αίμα για να χρηματοδοτούνται. Ναι. Και αυτές. Έτσι. Όντως. Λοιπόν. Ισχύει 100%. Αυτό μου αρκεί που το ξέρω. Επίσης είδα ένα στα κατοχικά για την παραποίηση της ελληνικής σημαίας από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ και λέω γιατί απορείτε ρε παιδιά, στις εκλογές του 2010 είχε κάνει την ίδια παραποίηση και ένας τηλεοπτικός σταθμός. Ο Αντένα, το πω εγώ, Αντένα είναι. Λοιπόν. Το έκανε και η τράπεζα, η Αλφα. Το έκανε, το κάνανε και πιο παλιά. Όχι, μια αεροπορική εταιρεία. Μπράβο. Ίδια ακριβώς σημαία. Με αντί για 9 γραμμές να έχει 5 ή 6, δεν θυμάμαι τώρα πόσες. Και μόνο γραμμές. Ακριβώς, και μόνο γραμμές χωρίς τον σταυρό. Ναι, ο σταυρός τους αρρωσταίνει, το ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι φτούκακα ο σταυρός. Εντάξει, δεν τους ενοχλεί ο Ελβετικός, ο Σουηδικός, ο Φινλανδικός, γιατί δεν έχει άμεση σχέση το μήνυμα εκείνες τις ημέρες με το μήνυμα που δίνει η δική μας, αλλά σε εμάς ενοχλούν όλα. Πρέπει να διαλυθούν όλα. Και θρησκεία και εθνική οντότητα και εθνική ταυτότητα, τα πάντα πρέπει να διαλυθούν και γρήγορα γρήγορα. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο ήταν, Βασούλα, στο περιστατικό τώρα με τα Lidl, το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι βγήκανε κάποιοι τη χάρπαστη κυριολεκτικά. Αν θέλει εταιρείε και θα βρούμε καναδιά, αλλά τέλο πάντων. Δεν πειράζει, αλλά θα το πούμε. Γιατί μα και μόνη τη έβγαλε η εταιρεία ανακοίνωση μετά. Ναι. Και έλεγε ό,τι να είναι. Η οποία, εγώ να το πω στην εταιρεία, μια και άμα θέλει να διαβάσει και τα άρθρα μου, έχω γράψει 3-4 για το θέμα το συγκεκριμένο, στη Λάλη 3, είναι παράνομο που χρησιμοποιεί τώρα αυτή τη στιγμή την ελληνική σημαία. Την ελληνική σημαία δεν τη χρησιμοποιούμε σε κανένα απολύτως προϊόν. Υπάρχει σήμα ειδικό σήμα το οποίο είναι ένα V με την ελληνική σημαία η οποία σχηματίζει το γράμμα V, το γράμμα Ν, το μικρό, το Ν το μικρό, το οποίο μπαίνει πάνω στα ελληνικά προϊόντα, στα ελληνικής παραγωγής προϊόντα. Το ορίζει η νομοθεσία και πουθενά δεν ορίζει την κανονική μας σημαία. Η νομοθεσία δεν έχει και κάποιο απαγορευτικό για την παραποίηση των συμπόρων μας. Πρόσεξε, επειδή τώρα σήμερα κατατέθηκε και ένα πράγμα που δεν το έχω πει και θα το κάνω αργότερα άρθρο σήμερα, τώρα το πρωί μόλις ξυπνήσω, περιμένω κάποια στοιχεία. Έχει ήδη κατατεθεί μήνυση από ομάδα συμπολιτών μας στην Αργολίδα, ναι, για κατά της εταιρείας της συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, κατατέθηκε μήνυση για παραποίηση συμβόλου. Εγώ είπα στους φίλους αυτούς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να το κάνει με συγκεκριμένο δόλο και ο δόλος αυτός να είναι για να προσβάλλει, τη χώρα ή το σύμβολο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να το κάνει. Σου λέει, όχι, εγώ δεν το έκανα για να το προσβάλλω, το έκανα για να πουλήσω. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη. Το ξέρω, εμείς ξέρουμε τι γίνει από πίσω. Όταν βάζεις διαφήμιση, προσβάλλεις. Η διαφήμιση ίδια είναι αποδεικτικό της προσβολής. Μην τρελαθώ τώρα. Έτσι, βέβαια, το καλό της όλης ιστορίας ήταν ότι αυτή η μαζική αντίδραση ανάγκασε την εταιρεία μέσα σε 3 ώρες να αλλάξει όλο της το διαφημιστικό φυλάδιο και να προσθέσει τις ελληνικές σημαίες, να το πούμε και αυτό, το οποίο κάποιοι δεν θέλανε να καταλάβουν ότι το αρχικό φυλάδιο δεν ήταν έτσι. Εγώ έχω βάλει τα screenshots πώς ήταν τις 3 ώρες πριν και πώς ήταν 3 ώρες μετά και ας λένε ό,τι θέλουν. Μιλάς για το Hellenic Hoax. Ναι. Mm. Όσες φορές το κάνει λάθος, το έχω βγει και το έχω πει. Αυτός ο κύριος λοιπόν τώρα που έχει κάνει λάθος δεν έχει βγει να το παραδεχτεί. Και όλη την ώρα από κάτω στα σχόλια πολλών ανθρώπων που έχουν πάει και τον κράζουν και καλά τον κάνουν, κάθεται και δίνει το link από το φυλάδιο όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
Ναι, εντάξει, εξυπηρετεί κάποια πράγματα, σίγουρα. Προφανώς. Εντάξει, άμα κάποιοι τα παίρνουν, ρε παιδί μου, από τις διαφημίσεις, εγώ το καταλαβαίνω, απλά μπορούν να μην ασχοληθούν. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τώρα τρελό τόσο κόσμο που πήγε και έβγαλε φωτογραφίες. Σήμερα μου στείλε ένας φίλος, θα τα ανεβάσω αύριο το πρωί αυτά, μου στείλε 30 φωτογραφίες από το Lidl της περιοχής του που πήγε και τα φωτογράφησε όλα. Τσακώθηκε εκεί με τους σεκιουριτάδες, έκανε έναν ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν και σε βίντεο. Έκατσα και τα φωτογράφησε όλα. Γιατί ναι, μεν πρόλαβαν και διόρθωσαν το φυλάδιο, δεν πρόλαβαν όμως να διορθώσουν τις συσκευασίες. Οι δε ελληνικές εταιρείες που όντως παράγουν, ελληνικές εταιρείες παράγουν αυτά τα προϊόντα, έχουν βγάλει ανακοινώσεις και έχουν απαντήσει σε mail που στείλαμε ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για τη συσκευασία. Ευθυνόμαστε για το προϊόν και την ποιότητά του, όχι όμως για την εξωτερική εμφάνιση της συσκευασίας. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι απαντήσεις αυτές. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Κάποιες από αυτές τις απαντήσεις υπάρχουν σε ενίδη σχολείου και στο σχετικό post στα κατοχικά. Για όσους θέλουν να πάνε να το δούνε, είναι φίλοι οι οποίοι έκαναν απευθείας ερωτήματα και έχουν αναρτήσει τις απαντήσεις ενίδη σχολείου στο συγκεκριμένο post των κατοχικών νέων. Ναι. Επίσης έχω ένα φίλο, έχω πολλούς φίλους στο Facebook, τέλος πάντων, ένας φιλαράκος, μου έστειλε φωτογραφία απέναντι από το νομισματοκοπείο, το οποίο βέβαια είναι σε πλήρη αχρηστία σήμερα, γιατί έχουμε το ευρώ, δεν χρειάζεται να κόβουμε εμείς μόνοι μας χρήμα, πρέπει να πηγαίνουμε και να κετεύουμε για τη δόση μας σαν δαπριζόνια. Λοιπόν, απέναντι από το νομισματοκοπείο άνοιξε άλλο ένα... ξεπετάγονται σαν μανιτάρια αυτά που πας και παίρνεις γάλα. Α, με το ένα ευρώ, ναι, το θες γάλα, ναι. Ναι, το θες γάλα. Το άσπρο νερό, να λέμε, έτσι, όχι θες γάλα. Γιατί και αυτό πήγα επίτηδες και πήρα μια φορά να ρωτήσω μήπως είναι διαφορετικό από αυτά που βγάζουν οι γαλακτοβιομηχανίες. Είναι άσπρα νερά, έτσι, μετά τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε, παιδιά, θρεπτικά συστατικά. Είναι φτουκακά για τον οργανισμό. Έτσι, πρέπει να πίνουμε άσπρο νερό πλέον. Και απαγορεύεται να πάρεις, άμα σε πιάσουν να πάρεις γάλα από βοσκό, έχεις και κάποιες ποινές. Άσο, αυτό είναι πολύ πικραμένη ιστορία. Είναι πικραμένη, είναι... Άλλο ένα ενδεικτικό του ολοκληρωτισμού στον οποίο οδεύουμε. Και οδεύουμε ταχύτατα, με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε, έτσι. Δηλαδή, θα ελέγχουν, όχι θα ελέγχουν το τι τρώμε, ελέγχουν το τι αναπνέουμε. Την ετοιμάζω αυτή η βιντεάρα με τον Blaylock που λέει για τις... πλέον δεν θα κάνω άλλα βίντεο για να αποδείξω ότι ψεκάζουνε. Όποιος δηλαδή έχει... τέτοιο κόλλημα στο μυαλό του, ώστε ακόμα να μην έχει καταλάβει ότι ψεκάζουνε, είναι άξιος τύχης του. Το βίντεο που κάνω είναι με τον Blaylock που λέει τις επιπτώσεις των ψεκασμών στον οργανισμό και κυρίως στον εγκέφαλο. Και όταν το αναρτήσω βέβαια αυτό, επειδή φοβάμαι τα δικαιώματα, μπορεί να το αναρτήσω στο μικρότερο κανάλι μου. Αν το αναρτήσω στο μικρότερο κανάλι μου, θα κάνω teaser και στο μεγάλο και θα το δώσω και στα ραδιογραφήματα στην περιγραφή σαν link. Βέβαια, έχω πάρα πολλές συνεντεύξεις αυτές τις μέρες με δύο ξένους και με τον Δημήτρη Κολάτο που προβλέπεται ενδιαφέρουσα. Επίσης, έχω κάνει μια κρούση να μιλήσω και με τον κύριο Λεφάκη, αν θα μου κάνει την τιμή. Θα κάνω και με αυτό μια συζήτηση. Ωραία. Τι άλλα νέα μου έχεις? Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες κινητοποιήσεις για τις συμφωνίες TTIP, CETA. Ναι, ναι, ναι. Άλλο δράμα αυτό. Και την TISA. Οι τρεις αυτές μεγάλες συμφωνίες, TTIP, CETA και TISA. Να δώσω κάποια στοιχεία έτσι μονάχα για να μπορούν να καταλάβουν και οι φίλοι μας τι γίνεται. Να πω ότι η συμμετοχή δεν ήταν πολύ μεγάλη και είναι λογικό να μην είναι πολύ μεγάλη, γιατί
δεν υπάρχει ενημέρωση στην Ελλάδα για το TST, TTIP, SETA και TISA, οι τρεις αυτές μεγάλες συμφωνίες. Όταν τελειώσουμε στο πετσί μας θα το μάθουμε. Δυστυχώς όμως οι διατάξεις τους έχουν έρθει με υπόγειο τρόπο και ψηφίζονται όλο αυτό το διάστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 88 έχουν αρχίσει και ψηφίζονται. Με αποκορύφωμα για παράδειγμα τώρα την ιδιωτικοποίηση του νερού, η οποία προβλέπεται μέσα στην TISA. Με τρελαίνει αυτό, έτσι, περίπτω να σου το πω. Ναι. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Να σου πω, ξέρεις τι χάρηκα σε αυτή τη συγκέντρωση προχθές. Πότε έγινε, την Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα, εγώ κατά λάθος δεν ήξερα. Ήξερα ότι γίνεται συγκέντρωση, ήξερα ότι γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, δεν είχα καταλάβει ότι γίνεται συγκέντρωση. Τέλος πάντων, τυχαία βρισκόμουν στο κέντρο και πήγα, και διερχόμενος εκεί από την Ερμού, είδα γύρω στα 50 άτομα και λέω, μόλις είδα και την κλασική ταμπέλα εκεί, το Stop TTIP, λέω, όπα, εδώ είμαστε, οι δικοί μας άνθρωποι είναι αυτοί. Έμαθα ότι υπάρχει μια ομάδα στο Facebook η οποία είναι τρομερά δραστηριά, λέγεται Stop TTIP. Να την πω ακριβώς την ομάδα. Ναι, είναι Stop TTIP Greece. Συνεχόμενο. Αυτό είναι το όνομα της ομάδας στο Facebook. Θα πάω να μπω. Ναι. Λοιπόν, το Σάββατο έγιναν αυτές οι κινητοποιήσεις, 8 του μηνός. Είχαμε, όπως είπα, δεν ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, όμως το ομορφότερο πράγμα που είδα ήταν ότι 9 στους 10 αυτούς που ήταν, δηλαδή 40 στους 50, 43 στους 50, ήταν πιτσιρικάδες. Και όταν λέω πιτσιρικάδες, 18, 20, 22, 25 χρονών. Με παρηγορεί το γεγονός ότι είδες έστω και 50 άτομα. Γιατί εμείς όταν φωνάξαμε μέσα από το Facebook το 13 να πάμε στο Σύνταγμα να κάνουμε μια διαμαρτυρία για τους ψεκασμούς, ναι. Και είπαν... Ήσασταν 15 άτομα, ναι, το θυμάμαι. 15 άτομα, δεν κατάλαβες. Πήγα εδώ, εγώ με τον Εθεροβάμωνα και άλλο ένα άτομο από τα ιδεογραφήματα και συνολικά ήμασταν 8 άνθρωποι. Είναι τραγικά θλιβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας σκοτώνουν και δεν αντιδρούμε, ρε κύριε. Ναι. Δεν αντιδρούμε. Να πούμε λιγάκι μία εντάχει τι είναι η κάθε συμφωνία. Ναι, ναι. Η TTIP είναι, καταρχήν όλες οι συμφωνίες έχουν έναν κοινό σκοπό, η οποία είναι η κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών με στόχο την ανάπτυξη μεταξύ. Η TTIP είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η SETA είναι μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η TISA είναι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και ακόμα 21 κρατών, μεταξύ των οποίων είναι το Μεξικό, η Ιαπωνία, το Ισραήλ, η Ελβετία και η Τουρκία. Η TISA, αυτό το οποίο μας χτυπάει εμάς στο κεφάλι κατευθείαν, είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, γι' αυτό και η TISA είναι η πιο επικίνδυνη. Όλα τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας, μέσα στα οποία όμως κοινωνική ωφέλεια δεν εννοούμε απλά το νερό, το φως και το τηλέφωνο, εννοούμε και την υγεία και την παιδεία, την ασφάλεια και το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, όλες αυτές οι συμφωνίες προβλέπουν ιδιωτικά δικαιοδοτικά δικαστήρια. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Σημαίνει ότι όλες οι πολυεθνικές, οι οποίες αυτές είναι οι μοναδικές που ευνοούνται από αυτές τις τρεις συμφωνίες, δεν θα υπάγονται στην νομοθεσία του κράτους που κάνουν τη συμφωνία, για παράδειγμα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά θα υπάγονται σε ένα δικό τους ιδιαίτερο δίκαιο μέσα από δικαστήρια τα οποία θα τα χρηματοδοτεί η ίδια η συμφωνία, δηλαδή ουσιαστικά οι ίδιες οι εταιρείες. Η ΣΕΤΑ... Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Το ξέρεις ότι η Τερέζα Μέι έχει στόχο στην Αγγλία να ιδιωτικοποιήσει τη δικαιοσύνη. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το οποίο έχει γίνει στην Αμερική,
που όλες οι φυλακές είναι ιδιωτικές. Το σύστημα δεν στηρίζεται πάνω στην απευθείας δικαιοσύνη αλλά στις συμφωνίες, και καλά για να γλιτώσουν, πώς το λένε, να γλιτώσουν χρόνο, χρήμα, αδικαστήρια, χρόνο, πώς το λένε, να μην γίνονται πολλές δίκες κλπ. Έχει οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια δεκάδες αθώους να αναγκάζονται να δέχονται συμφωνίες προκειμένου να μην πάνε σε δίκες, ακριβώς όπως το λέω, δεκάδες αθώους, στα οποία όμως αυτά, στις οποίες αυτές οι ιδιωτικές φυλακές δεν μένεις τζάμπα, δουλεύεις. Βεβαίως. Εντάξει, γίνεσαι δούλος, κανονικός, κάτεργο. Και βέβαια οι ψηλά αισθάνομενοι βλέπε χιλαροί και γενικότερα και οι χαμηλότερα αισθάνομενοι σαν πανόπληκτοι είναι υπεράνω του νόμου στην Αμερική πλέον. Έχουν συλλάβει τον... Γιατί έχουν πολυεθνικές. Και οι πολυεθνικές, βάσει αυτές τις συμφωνίες, συγγνώμη που σε διακόπτω, με βάση αυτές τις συμφωνίες, οι πολυεθνικές που υπάγονται σε αυτές τις τρεις συμφωνίες, λέει μέσα σε κάποιες ωραίες παραγράφους, ότι έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν τις πρακτικές και το δίκαιο που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθούν ομαλά στην κάθε χώρα, στην εθνική νομοθεσία. Δηλαδή να έρχεται η χι τεράστια εταιρεία, να μην λέμε ονόματα τώρα και μας τρελαίνουν στις μηνύσεις, λοιπόν, με τα ωραία αναψυκτικά της για παράδειγμα, εδώ πέρα, και να σου λέει, ξέρεις κάτι, εμένα δεν με βολεύει 10% απολύσεις, κάνε το 2, να μπορώ να διώχνω όσους θέλω, πώς μου πάνε κοντρά. Μην τους κόψουμε το αυγολέμονο, χρυσέμονο. Ένα άλλο θέμα που επίσης προβλέπουν όλες οι συμφωνίες είναι το θέμα των απαιτήσεων αποζημίωσεων. Δηλαδή, έρχεται η χι τεράστια εταιρεία εδώ πέρα και επειδή η Ελλάδα αρνείται να εντάξει στο νομοθετικό της πλαίσιο αυτά που θέλει αυτή για να αναπτυχθεί, σε πολλά εισαγωγικά το αναπτυχθεί, σου λέει, κυρία, θα σε στείλω σε αυτό το ιδιωτικό δικαιοδοτικό δικαστήριο και θα απαιτήσω από σένα αποζημίωση, γιατί δεν εφάρμοσες τη συμφωνία ΣΕΤΑ ή TTIP. Λέω, η σελίδα analyst.gr στις 28 Πέμπτου, αν γράψετε TTIP ΣΕΤΑ TISA, θα σας βγάλει μέσα στις πρώτες ένα πολύ μεγάλο άρθρο, το λέω από την αρχή, είναι πάρα πολύ μεγάλο, όμως έχει με απόλυτη ακρίβεια το τι λέει κάθε συμφωνία μέσα, γιατί η συμφωνία ΣΕΤΑ που είναι μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο δούριος ύπος για να έρθουν όλα τα πάντα εδώ τα μεταλλαγμένα στη χώρα μας, τα πάντα, γιατί και όταν λέμε χώρα μας εννοούμε γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή απαγορεύονται τα μεταλλαγμένα. Με πλάκα μου κάνεις τώρα, εντάξει. Ή τουλάχιστον δεν έρχονται στο να σου έρθουν κατευθείαν. Σου έρχονται με πλάγιους τρόπους, μέσω, πώς το λένε, μέσω κονφλέικς και τέτοια. Να σου έρθει όμως απευθείας στο καλαμπόκι, σαν καλαμπόκι μεταλλαγμένο, προς το παρόν δεν έρχεται. Ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε αν έρχεται. Μετά θα σου έρχεται και επίσημα. Θα τρως μόνο ντομάτα μεταλλαγμένη. Ας ρωτήσουμε τους αγρότες τι σπόρο χρησιμοποιούν και μετά τα λέμε. Αισθάνομαι ότι είμαστε ήδη μεταλλαγμένοι σε πολλά επίπεδα και αυτό για να επηρεάσουν το DNA μας και να υποβαθμίσουν την υγεία μας. Να την υπονομεύσουν αυτήν την ιδεολόγηση. Και αυτά τα περί έλλειψης τροφής και υπερπληθυσμού, αυτά τα παραμύθια της χαλιμάς, να τα αφήσουν. Παιδιά, έγινε μια μελέτη. Τα είχαμε πει σε κάποια ραδιογραφήματα όταν τα πρωτοξεκινήσαμε τον Ιούνιο. Υπάρχει μια μελέτη που λέει αν αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε όλους τους ανθρώπους στην Αμερική, είμαστε πόσα, 6-7 δισεκατομμύρια. Μελέτη, εγώ έχω βάλει βίντεο, έχω ανεβάσει βίντεο. Ναι. Τι μου λες για μελέτη τώρα. Όλα τα και τα 7 δις χωράνε σε μια περιοχή της Αυστραλίας που πιάνει το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο, το 1 τρίτο της. Είσαι τρεις πολιτείες της Αμερικής, ναι. Ψέματα, το 1 πέμπτο ή στο Τέξας. Και ο καθένας, το κάθε άτομο, όχι κάθε οικογένεια, στον καθένα να αναλογεί ένα στρέμμα γης. Δηλαδή είστε τριμελής οικογένεια,
3 στρέμματα για να έχετε το σπίτι σας μέσα. Σας παρακαλώ πολύ με τα ψέματα, γιατί όλο ψέματα λένε, δεν θα ακούσει και καμιά αλήθεια. Ναι, καλά. Έχουμε συνηθίσει τώρα. Αν ήταν μία, αν αυτές οι συμφωνίες ήταν ειλικρινείς, θα κάνανε πάμε από την αρχή, ξέρεις πώς. Θα ήταν από την αρχή όλα στο φως. Αλλά τι γίνεται, όλα αυτά τα χρόνια, από το 2012 που έχουν ξεκινήσει και οι τρεις αυτές συμφωνίες, είναι τα πάντα σε υπόγεια. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει άκρως απόρριτες τις συμφωνίες, τα έγγραφα που συνοδεύουν τις συμφωνίες. Δηλαδή μόνο πάνε από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό. Ούτε καν οι υπουργοί δεν ξέρουν τι γράφουν μέσα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Χωρίς εμένα, το θυμάσαι το τραγούδι. Φυσικά και το θυμάμαι. Πόσο προφητικό. Θέλω και σε κάτι άλλο να αναφερθείς, γιατί εσύ έγραψε αυτό το άρθρο. Στο φίλι. Α, αυτό που έγραψα σήμερα, λες, ναι. Έχω πάθει μια πλάκα, να το πω έτσι. Καταρχήν το άρθρο δεν ήταν δική μου φαϊνή ιδέα. Με βοήθησαν 3 εκπαιδευτικοί, ένας δάσκαλος και 2 καθηγητές. Ο ένας στο γυμνάσιο, μάλλον και οι 2 στο γυμνάσιο πλέον. Και πραγματικά τους ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μοιράστηκαν μαζί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό που έκανε ο Φίλης, και θα το εξηγήσω τώρα αμέσως τι έκανε, αν το έκανε... Να πω τον τίτλο του άρθρου. Ναι. Ο Φίλης δούλεψε Τσίπρα, Καμένο και Ιερώνυμο ή όλοι μαζί δούλεψαν έναν ολόκληρο λαό. Έγραφα φωτιά. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη, στις 5 του μήνα είχαμε την έκτακτη σύνοδο της ιεραρχίας που ήταν, έγινε ο χαμός του χαμού τέλος πάντων, μετά από 10 μέρες αντιδράσεων από τις 27 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις στο νέο πρόγραμμα εκμάθησης των θρησκευτικών σε αυτή την αηδία, και το οποίο οδήγησε στην έκτακτη σύγκληση της ιεραρχίας της Ελλάδος, σε μεγάλες αντιπαραθέσεις που έγιναν μεταξύ των ιεραρχών. Εν τέλει το βράδυ συναντήθηκαν όλοι αυτοί στο Μαξίμου και εκεί αποφασίστηκε ότι αυτό που ανακοινώθηκε στις 27/9, το θέμα δηλαδή των θρησκευτικών με ριάνες και δεν ξέρω τι άλλο μέσα, ότι δεν θα εφαρμοζόταν. Μία μέρα μετά από την σύσκεψη, ας πούμε, αυτήν, η οποία όλη η Ελλάδα την έβλεπε, στις 6 του μηνός ο Υπουργός Απαιδείας, ο κύριος Φίλης, κύριος εισαγωγικά, υπέγραψε μία νέα εγκύκλιο, η οποία τι λέει, πρόσεξε, μία μέρα μετά, εφαρμόστε την εγκύκλιο 27/9. Λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια πράγματα, και ουσιαστικά παραπέμπει στο Ινστιτούτο που υποτίθεται ότι καθορίζει όλα αυτά τα πράγματα και στις αποφάσεις του, που δεν υπάρχει Ινστιτούτο, ότι διατάζει ο κάθε υπουργός είναι εντάξει, μην κορυδευόμαστε εδώ μεταξύ μας. Ναι. Λοιπόν, και αυτή η εγκύκλιος, τα μεσάνυχτα κυριολεκτικά της Δευτέρας, εδώ προχθές δηλαδή, πήγε στα σχολεία με 4,5 μέρες καθυστέρηση. Όλα αυτά έχουν αναρτηθεί στη σελίδα, έχουν αναρτηθεί ημερομηνίες, ώρες, τα πάντα, ώστε να μπορούν όλοι να δουν κατά πόσο είναι αληθή, καθώς και τα link που οδηγούν στα έγγραφα αυτά. Ναι. Και πραγματικά, σήμερα βλέποντας τις κινητοποιήσεις των θεολόγων της Αχαΐας, της Πιερίας και άλλων νομών, και όχι μόνο των θεολόγων, γενικότερα των εκπαιδευτικών, τους οποίους συγχαίρω για τη στάση τους, γιατί ο Φίλης τους απείλησε ουσιαστικά με πρόστιμα και απολύσεις, όταν τους είπε ότι θα τιμωρηθούν. Τιμωρία στο δημοσιοπαλληλικό κώδικα υπάρχουν μόνο 2, η απόλυση και η αργία, η απόλυση και η χρηματική ποινή. Λοιπόν, και τους συγχαίρω πραγματικά, τους εκπαιδευτικούς που ύψωσαν κεφάλι
και ανέδειξαν αυτό το πράγμα και που μας έστειλαν τις πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να τις κάνουμε άρθρο και να τις δώσουμε, να τις διαβάσουν αυτές οι 15.000 άνθρωποι που τις διάβασαν και που θα το πούνε στον ένα, στον άλλον και στο τέλος θα φτάσουμε σε μία εβδομάδα να το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Χαίρομαι γιατί πλέον υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται. Εγώ την καταθλιψάρα που είχα το προηγούμενο διάστημα πραγματικά μου έχει φύγει και μου έχει αναπτερωθεί το ηθικό όσο δεν πάει άλλο. Όσο δεν πάει άλλο. Βλέπω ανθρώπους, βλέπω μόνο νίκες μπροστά μας. Το έγραψα και σε ένα άρθρο σήμερα το πρωί και πραγματικά ζήτησα από και το έστειλα στα γνωστά μου τρολάκια εκεί που μου κάνουν επιθέσεις συνέχεια και τους λέω αποδείξτε μου ότι δεν ισχύουν. Σας τα βάζω κάτω, όλα κάτω, τι έχει γίνει μέσα σε 1,5 μήνα και πείτε μου που κάνω λάθος. Πάντως μου γυρίζει το άντερο, μαυρίζει το γαλανό μου μάτι όταν ακούω τη λέξη Υπουργός Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας. Για ποια παιδεία μιλάμε. Τα σχολεία έχουν γίνει κέντρα προγραμματισμού νεοταξιτών. Εκπαίδευση, που τη λένε και την ξαναλένε αυτή η λέξη, είναι το πιο σωστό. Γιατί μας εκπαιδεύουν τα παιδιά μας όπως τα τσίρκο εκπαιδεύουν τα ζώα. Θέλω να σταθώ λιγάκι στο τι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα. Ναι, να κάνω έτσι μια, να κάνω μια εντάχει αναδρομή. Ναι, στο θέμα... Να ανέβουμε και λίγο έτσι. Λοιπόν, στο θέμα που ξεκίνησε με την πρωινή προσευχή 10 μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, για το οποίο επίσης τα hoax μας είπαν ότι λέγαμε ψέματα και δεν ξέρω εγώ τι, που είχαμε έναν μετά από 16 ολόκληρα χρόνια που πήγαινε copy-paste που έλεγε και ο Πολάκης η εγκύκλειος, ήρθε λοιπόν ο Τυχάρπαστος και δεν έγραψε μέσα για την πρωινή, πώς γίνεται η πρωινή προσευχή, δεν έγραψε μέσα για την έπαρση της σημαίας και πέταξε από κάτω ένα έχουν εφαρμογή διατάξεις του τάδε πι δέλτα. Λες και θα ανοίξει ποτέ κανένα στο τάδε πι δέλτα. Ευτυχώς όμως εμείς δεν πιαστήκαμε στον ύπνο, όλοι εμείς που καταφέραμε και αντιδράσαμε όπως αντιδράσαμε, που ξυπνήσαμε και την εκκλησία από το λίθαργό της και την αναγκάσαμε αυθημερών τη Δευτέρα μία εβδομάδα πριν να ανοίξουν τα σχολεία, στις 7 Σεπτεμβρίου, να βγάλει ανακοίνωση και να κάνει όλους αυτούς τους τυχάρπαστους να κρυφτούν στο καβούκι τους. Στο θέμα των θρησκευτικών. Στο οποίο θέμα των θρησκευτικών έχουμε πολλές μάχες να δώσουμε και είμαστε εδώ και θα τις δώσουμε. Δώσαμε. Αλλά τι... Ναι, θα δώσουμε και πολύ μεγαλύτερες. Είμαι σίγουρος ότι πλέον τώρα θα μας τα λυσάξουν ακόμα περισσότερο. Θα πω όμως το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικοί τα έχουν στυλώσει. Δεν επικαλούνται ό,τι να είναι, αλλά επικαλούνται νόμους του κράτους και μάλιστα το Σύνταγμα το οποίο θέλουν 8 χρόνια για να τα αλλάξουν. Οπότε για 8 χρόνια θα φάνε τα σκατά τους. Λοιπόν. Επικαλούνται το Σύνταγμα και την έλλειψη επιστημονικών μελετών για τις βλακίες που κάποιοι θέλουν να διδάσκονται τα παιδιά μας. Και αυτό τους αξίζει τρομερά συγχαρητήρια για τη σοβαρότητά τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λειτουργοί. Αποδεικνύουν ότι είναι λειτουργοί και ότι δεν είναι απλά αργόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι. Η τεράστια κινητοποίηση έφερε και την ενεργοποίηση των ιερέων και των ιεραρχών, οι οποίοι, όπως τους έχω πει, ότι αν συνεχίσουν έτσι στο τέλος δεν θα βλέπουν ούτε τον οβολό τους στο παγκάρι, άμα συνεχίσουν. Λοιπόν, είχαμε και την δίθεν απειλή του Καμένου να ρίξει την κυβέρνηση, όμως είναι πράγματα τα οποία είδανε το φως της δημοσιότητας, είδανε τις μαζικές αντιδράσεις και το σημαντικότερο δώσαν το μήνυμα σε αυτούς που μας κυβερνούν ότι ο ελληνικός λαός δεν σηκώνει και πάρα πολλά. Ότι τον έχετε φτάσει μέχρι το αμήν. Ως εδώ και μη παρέκει. Έτσι. Το τρίτο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που έγινε με τους πληστηριασμούς. Πολύ. Το ότι αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός προχθές με τη συζήτηση που έγινε για τη δίθεν συζήτηση για τη διαφθορά. Το ότι βγήκε ο Δήμαρχος του Ευόσμου την επόμενη μέρα και ουσιαστικά με αυτά που είπε τον έκανε ρόμπα. Το ότι βγήκε μία μέρα μετά, δύο μέρες μετά την Τετάρτη και είπαν ότι ο στόπ όλα και θα προωθήσουμε νόμο που θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας με βάση ένα ποσό των 180 συν κάτι, όσο έχουν παιδιά κλπ. Φτάνει μέχρι τελικά σχεδόν 300.000 ευρώ.
αντικειμενική αξία της κατοικίας, που εντάξει, κακά τα ψέματα, εμείς δεν έχει κανένας μας 300.000 ευρώ αντικειμενική αξία κατοικίας, οπότε πιστεύω ότι τουλάχιστον το 70-80% των δανειοληπτών είναι καλυμμένοι. Είναι τεράστιες νίκες. Πολύ σπουδαίες. Η ιστορία που έγινε με το σούπερ μάρκετ, τεράστια νίκη. Το ότι αναγκάστηκε το σούπερ μάρκετ να βγάλει ανακοίνωση, το ότι αναγκάστηκε να αλλάξει το φυλάδιο μέσα σε 3 ώρες. Το ότι έφαγε το κράξιμο της ζωής του, είναι πολύ μεγάλες νίκες. Είναι πολύ μεγάλες νίκες και θέλω να κλείσω με αυτή τη... Όχι, έχω ακόμα άλλες 2 πολύ μεγάλες νίκες. Μπράβο, θέλω να κλείσουμε με τις νίκες. Αυτό σου λέω, να μην πούμε τίποτα να μας πούμε. Όχι, έχουμε ακόμα μια τεράστια νίκη που είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών. Οι πάντες προσπαθούσαν επί ένα μήνα τώρα, 15 μέρες, να αποσιωπήσουν το θέμα της ελληνοτουρκικής κρίσης που υπάρχει, υποβαθμίζοντας συνεχώς τα γεγονότα, και τελικά όλοι εμείς οι Έλληνες bloggers που ενεργοποιήσαμε μαζικά τους αναγνώστες μας, αναγκάσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να βγει και να παραδεχθεί και να ζητήσει, με ήπιους βέβαια τόνους, από την Τουρκία να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συμβάσεις. Ανάγκασε σήμερα την Τώρα Μπακογιάννη να απαιτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τον Τούρκο, από τον Τζαβούζογλου, να αναγκαστεί να πει ότι η Τουρκία σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις, και όλα αυτά δεν θα γινόταν αν όλοι εμείς δεν κινητοποιούμασταν. Και το σημαντικότερο, οι φίλοι στρατιωτικοί που μεταφέρουν καθημερινά μηνύματα και υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές, τα αδέρφια μου, ο αδερφός μου που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί σε ακριτική περιοχή, και να μου λένε άπαντες, χωρίς καν να γνωρίζονται μεταξύ τους, ότι Ζάχο, εμείς είμαστε έτοιμοι πλέον. Εμείς δεν περιμένουμε διαταγές από καμιά Αθήνα και κανένα καμένο για να υπερασπιστούμε κανέναν. Έτσι, για να μην μιλάμε για καναπέδες μόνο. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, ρε Ζάχο. Και, πώς να μιλήσουμε για καναπέδες που οι γονείς ξεσηκώθηκαν και τελικά μόνο αυτά τα 10 σχολεία ανοίξανε. Έτσι. Τα οποία από πριν όμως είχαν πει ότι θα πάρουνε. Και κανένα σχολείο από αυτό που αντέδρασε δεν πήρε κανέναν. Εγώ το λέω ότι αν θέλουν οι γονείς να αντιδράσουν, απλά να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δεν θα χάσουν. Αυτό που έκανε η Βόλβη. Ναι, αυτό που έκανε η Βόλβη. Δεύτερη μέρα σήμερα δεν πήγανε τα σχολεία. Αύριο θα τα παιδιά στο σχολείο. Ούτε αύριο θα πάνε στο σχολείο. Δεν θα χάσουν και πολλά. Έτσι κι αλλιώς γνώση ουσιαστική δεν παίρνουν. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όλα αυτά όμως, Βασούλα, εμείς τα έχουμε καταφέρει. Όχι τυχαία. Με υδρότα και αίμα. Με υδρότα και αίμα, γιατί ήμασταν ενωμένοι, γιατί απεκριθήκαμε τις ταμπέλες. Έτσι. Και είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Πες το πάλι. Βάλαμε την πατρίδα μας πρώτη φορά πάνω απ' όλα. Καταφέραμε για μια φορά, για 16 φορές, πόσες είπα τώρα πριν από λίγο, 6 περιπτώσεις, οι πιο δυνατές. Και είναι 6 περιπτώσεις, 6 μάχες που δώσαμε και δεν υπήρχαν άλλες. Το σημαντικότερο, μιλάμε για 100% επιτυχία. Μιλάμε για 100% επιτυχία, και το λέω τώρα, πρέπει να είμαστε πλέον πιο δυνατοί. Θα χτυπήσουν με περισσότερη λύσα τώρα. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι, είναι τρομερά. Εγώ πιστεύω πραγματικά, το έγραψα και στο post μου, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Και εγώ. Για όλα αυτά που τελικά μπορούμε να καταφέρουμε σαν Έλληνες. Και σε αντιδιαστολή θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι του Ήλιου, ένα ποίημα. Ο Ήλιος είναι ο συναδμήν μου στα ειδογραφήματα, ο Νικόλας, ο αγαπημένος μου. Και θα δείτε την αντιδιαστολή, πώς ένιωθε πριν 3 χρόνια, γιατί αυτό το ανέβασε το 2013. Ο τίτλος είναι «Η Λακούβα» και λέει «Η Λακούβα, εκείνη που με έκανε τον πιο κακό άνθρωπο στον κόσμο, εκείνη που με ταξιδεύει στο σπίτι τις νύχτες, εκείνη που με έκανε 100 κιλά, εκείνη που ξεδιψά με δάκρυα, εκείνη που με σφυριλατεί, εκείνη που με ξυπνά και υπνοτίζει, αυτή που μαζί της γνωρίζουμε τον κόσμο, αυτή που τόσο πολύ έχει κατηγορηθεί και που τόσο έχω αγαπήσει. Ναι, αυτή που είναι στον καναπέ μου». Δεν είναι φοβερό, με είχε στείλει αυτό. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν,
είναι η αντιδιαστολή, αλλά θα μείνουμε με το θετικό και να ευχηθώ περισσότερες νίκες για όλους μας. Θα έχουμε, να ξέρετε όλοι. Πρέπει να πλέον ο Έλληνας σήκωσε το κεφάλι και σταμάτησε να βλέπει τα σκουλίκια για το χώμα. Πρέπει να πάρουμε την Ελλάδα πίσω, τη ζωή μας πίσω και την Ελλάδα μας πίσω. Αμήν. Αυτά. Χαιρετούμε με πολύ αγάπη. Γεια σας. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνε από δαοντουνιάς. Θα φθάνε από δαοντουνιάς.